Βαγγέλη, βγήκε το reboot της ταινίας Hello Ninjakia. Στο Μπούτσο Μιχάλη. Ναι, αλλά θα βγει σύντομα και ταινία Power Rangers, Βαγγέλη. Αυτά είναι ωραία νέα. Ετοιμάστε ταινία Power Rangers reboot, εξίσου αμφίβολης ποιότητας. Power Rangers πάντα γαμάνε. Πάντα γαμούσανε και πάντα θα γαμάνε. Και εγώ αυτό έλεγα για τις χελώνες, αλλά δεν. Η ερώτησή μου σήμερα είναι εξής, Βαγγέλη. Βαγγέλη, ποια είναι η καλύτερη έφηβη ομάδα αντιμετώπισης εγκλήματος? Hello Ninjakia ή Power Rangers? Power Rangers. Σήμερα βαριέμαι καν να κάνω αυτό. Σου κάνω απλά έτσι. Δεν θα βρεθείς καθόλου να χάσεις τότε. Παραπαπαμ, παραπαπαμ. Βαγγέλη, ξεκινάμε από τα βασικά. Ναι. Μπορείς να μου περιγράψεις σε συντομία την προσωπικότητα του Μαϊκελάντζελο, ας πούμε? Ναι, ωραία. Ο Μάικελάντζελο είναι ο χαβαλές, ψιλομπαφιά της τυχημάνσης και τρώει πίτσα συνέχεια. Λέτε, μπράβο. Θα πει το αστείο. Ντονατέλο. Είναι ο επιστήμονας, φτιάχνει μηχανές. Ντονατέλο, Ντάς Μασέν και τα. Ραφαέλ. Είναι λίγο μπάντας Τσαμπουκάς. Ναι. Θέλει να γίνει αρχηγική φιγούρα. Ναι, γιατί είναι πιο δυνατό. Περιέγραψε μου τώρα τον Τζέισον από τους Power Rangers. Είναι ο κόκκινος. Και λογικά είναι και αρχηγός. Ναι, αλλά Μιχάλη, με τους Power Rangers είναι πολύ πιο εύκολο να ταυτιστείς. Γι' αυτό το φτιάξανε, για να έχουμε μια ομάδα εφήβων να ταυτιστούμε. Οι Power Rangers μάνα και είναι τάμπουλα ράσα, είναι απλά 5 τυχαίοι έφηβοι που μαζευτήκανε και. Ακριβώς! Αυτό θέλω να δείξω, ότι μπορεί να τύχει τον καθένα για να ταυτιστεί. Αυτό σημαίνει ταυτίζομαι. Θες να πεις ότι δεν μπορεί να τύχει τον καθένα να είναι χελώνα μικρή και να περπατήσει πάνω σε ένα μεταλλακτικό και μετά να έρθει ένα αρου. Όχι. Οι Power Rangers αυτό που δείχνουν είναι την ομαδικότητα. Είναι κατασκευασμένοι από τον Zordon. Έτσι ώστε να δουλεύουν σαν μια ομάδα. Τα όπλα τους ενώνονται, οι μάχες που κάνουν. Στο πουτσο σχηματίζουν τα όπλα τους παρεπτός. Αυτό το μακρύ. Είναι ένα μακρύ πράγμα. Δεν κάνουν τίποτα. Κάνουν, να το χρησιμοποιεί μόνο ένα. Σαν πλακάτι είναι ρε μαλάκα. Είναι ένα μακρόστενο που στη μέση του κρατάει ο κόκκινος και πλέον οι άλλοι κάθονται δίπλα του και λένε πάμε. Έτσι δουλεύει. Σαν ομάδα. Έχω Ζόρτζ. Τι έχεις? Ζόρτζ. Εγώ έχω ένα Ζέπελιν το οποίο έχει καβούκια πάνω που είναι πάρα πολύ καλό. Και έχω και τους ασύρματος αυτού, θυμάσαι που ήταν καβούκια και ανοίγανε. Ναι, και τα και βγήκανε δύο κεραιούλες και είχαν οθόνη και λες μαλάκα, πότε θα βγει αυτό. Μαλάκα, δεν κρατάτε καθόλου low profile. Γιατί δεν έχετε απλούς συμβατικούς ασύρματος και έχετε καβούκια ασύρματος? Μιλάς. Είστε κομπλεξικοί. Μιλάς για γαμημένο low profile. Κάθε φορά τα Ζόρτζ σου να πούμε ενώνονται και καταστρέφουν μια πόλη. Είναι αυτό που σου λέω. Τα Ζόρτζ ενώνονται. Γίνονται ομάδα. Ισχύσαι τη ενώση. Κβο βάντις. Εσύ μου πες για Ζόρτζ, δεν ήθελα να το φέρω εγώ στο παιχνίδι, αλλά δεν μπορώ καν να το κρύψω. Έχω δεινόσαυρους και ρομπότ. Θα μπορούσαμε να το λήξουμε και εδώ το debate, έτσι. Παίξε τίτλους. Πάλε ποιοι μας δίνουν, δεν είναι διαφορετικό. Το Βαγγέλη Μαρμαρά δίνουν. Βαγγέλη, τα χελονιτζάκια ρε φίλε έχουν καλύτερο origin story. Άσχετα μα στο reboot το γαμίσανε, δεν έχει σημασία, γνωρίζετε το reboot. Ρε φίλε, το Origin Story είναι πρωτότυπο. Έχεις τον Αρουραίο, ο οποίος ήταν γαμμένος ποντικός, μετά έγινε νίντζα, μετά γνώρισε τέσσερις χελώνες, οι οποίες είναι αδέρφια, τις έμαθε νιντζίτσου. Έχουν μια story arc, ρε φίλε, ο χαρακτήρας εξελίσσεται σιγά σιγά. Εσύ έχεις δει το πρώτο επεισόδιο Power Rangers? Γιατί μην γίνονται Power Rangers στο πρώτο γαμμένο πεντάλεπτο? Η Ρίτα είναι απλά μια τύπησα που έρχεται από το διπλανό στούντιο σε φάση. Ήρθα, τι γίνεται εδώ πέρα, γυρίζουμε. Θα είμαι ο κακός αυτή τη στιγμή. Πραγματικά κυριολεκτικά είναι η καταπακτή. Έλα, Μιχάλη, να σου πω κάτι. Τι σε νοιάζει το Origin Story? Εμένα με ενδιαφέρει αφού έγιναν Power Rangers. Αν θέλει να δει Origin Story, να πα να δει το Origin Story του Star Wars. Ποιος είναι ο αρχηγός σου? Είναι ο Splinter, φίλε. Ο Splinter, ένας ποντικαράς, μαλάκα. Ένας ποντικαράς. Η καινούρια ΕΣΟ είναι ο Splinter, μαλάκα. Έφαγε πόδι από τον ντότζο του, το χειρότερο ντότζο στη γη, επειδή κυριολεκτικά δεν μπόρεσε να ξεκαρφώσει ένα σπαθί από τη ρόμπα του. Για να μπορέσει να σκύψει. Και αυτό μαθαίνει καράτε και τον εμπιστεύεσαι. Ο Splinter, ο ασπροζωνάς. Ο Zordon, μαλάκα, ξέρεις τι είναι? Σχολή πολεμικών τεχνών που τροφοδοτεί μαχητές για το MMA. Ο πράσινος Ranger μου είναι στο MMA τώρα, γατάκι. Ο Tommy, ναι, σωστά. Ο Tommy είναι στο MMA. Ο είναι λίγο αναπαλιασμένος. Ωραία, ο δικός μου αρχηγός δεν ρίχνει σφαλιάρες, ενώ ρίχνει ο δικός σου, μαλάκα, ο Zordon. Το ολόγραμμα. Δεν είναι φτιαγμένος για να ρίχνει ξύλο, είναι φτιαγμένος για να σε τροφοδοτεί με Zordon. Βασικά είναι φτιαγμένος για να διώχνει την ομάδα όταν παραμεγαλώνει, δηλαδή γίνεται 18. Είναι παιδεραστικό ολόγραμμα. Είναι ο Tupac παιδεραστής, μαλάκα. Κάθε μια-δυο σεζόν στους Power Rangers αυτή το χούι γίνεται. Με το που παλιώσουν λίγο και ο Power Rangers πρέπει να φύγετε να έρθει λίγο φρέσκο κρέας για τον Zordon. Έλα μωρέ, απλά είναι να ταυτιστούν οι έφηβοι, όχι οι συνταξιούχοι. Φίλε τα χιονιτζάκια, βαράνε 30 χρόνια και είναι ακόμα κομπλέ. Εσύ πρέπει να αλλάζεις cast κάθε δύο σεζόν. Γιατί ο Zordon θέλει φρέσκο κιμά για τη μηχανή του.
Ωραία, πες αφήνουμε στην άκρη τον Zordon. Έχετε τους χειρότερους minions ever, μαλάκα. Εμείς έχουμε τους. Πώς το λένε στο. Όχι Stormtroopers. Εμείς έχουμε τους Stormtroopers. Τους αντίστοιχους. Ναι, έχετε τους χειρότερους Stormtroopers αντίστοιχους. Εμείς για Stormtroopers έχουμε τους Foot Clan. Οι οποίοι στην ταινία είναι ninja, στο άλλο είναι ρομπότ. Εσύ, μαλάκα, έχεις κάτι. Κάτι μαλακίες από πυλό που είναι. Ναι, το δέκα ξέρεις τι είναι. Είναι σαν κακοί χορευτές. Κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι, μαλακα. Δεν είναι καν το δέκα. Είναι εδώ. Είναι πλάκια. Ναι, είναι έτσι. Είναι ένας τύπος μπες πάλι και ένας, κάνει μια τούμπα στον αέρα. Ναι, 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 και είναι ναι. Και ένας δεύτερος που κάνει τούμπα στον αέρα από την άλλη γωνία. Αυτό. Power Rangers, go go! Οι κακοί να αποδηλώνουν την παρουσία τους. Είμαι κι εγώ εδώ. Μπαίνουν τα μήνια σου, μαλάκα, μέσα στο γυμνάσιο, κάνουν εκεί το YMCA και μετά μόνο για να τα βγάλουν πέρα τελικά πρέπει να φωνάξει το μεγαλύτερο τέρας και μετά να φέρει ο άλλος το Megazord, το οποίο στην τελική θα μπορούσε να έχει καλέσει από την αρχή. Δεν μπορεί από την αρχή. Γιατί? Γιατί κουράζεται. Και καίει η μπενζίνα. Τη φέρνει σε τεπόζιτα και την αδειάσουν. Είχε μείνει μια φορά το Zord και οδηγούσαν στην Εθνική το βράδυ. Το κατέβαζε με νέκρα στην κατηφόρα και ξέμεινε από μπενζίνα. Ναι, τα minions είναι για τον Μπούτσο. Γιατί κάνουν έτσι μια εισαγωγή για τον σούπερ κακό. Οι Power Rangers έχουν τους πιο περίεργους, αστείους, κακούς ever. Έχω τον κακό που είναι γεμάτος μάτια. Που έχει και δύο μάτια για βιβλία και τα πετάει κιόλας. Έχω τον κακό γουρούνι. Που είναι ένα τεράστιο κεφάλι γουρούνι με περικεφαλαία Λεωνάιντας. Χέρι και πόδια και κάνει έτσι. Έχω τον κακό που είναι μια χελώνα με ένα φανάρι στην πλάτη για κάποιο λόγο. Έχω τον τυπά τεράστιο κοτόπουλο. Έχω. Ό,τι στον Μπούτσο είναι αυτοί οι δύο. Έχω. Τον Χάιζενμπεργκ. Το Χάιζενμπεργκ. Τον ηθοποιό που έκανε το Χάιζενμπεργκ. Εγώ τον είχα. Είχε ξεκινήσει από πάνω. Από τις ακαδημίες μου βγήκε. Από τα τσικότα Power Rangers και είδες που έφτασε μαλάκα. Έφτασε. Κρίσταλ Μεθ για τον κόσμο. Η δική σου κακή απ' την άλλη είναι ο Σρέντερ. Είναι πολύ ωραία στιλιστικά επειδή αντιγράφει τον Darth Vader. Αν ήταν και ο πατέρας του Λεωνάρντο, θα ήταν σίγουρα Darth Vader. Έχουμε τον Γκρανκ. Γκαμάι. Ναι, πάρα πολύ. Είναι ένα μυαλό, έχει φτιάξει το σώμα του και επέλεξε να είναι στη μέση του έτσι ώστε να κρατάει το συνομιλητή συνέχεια στο καβλί του. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δεν κάνω μετά με δύο παιδεραστές. Και όλοι αυτοί στεγόθησαν στο τεχνοδρόμιο. Τεχνοδρόμιο, μαλάκα. Τεχνοδρόμιο, μαλάκα. Το πήρα και σωστά, ναι, ναι, ναι. Το οποίο θέλει να πάει στη Νέα Υόρκη. Ναι. Και έχει πάει οπουδήποτε αλλού εκτός από εκεί. Έχει πάει στη γη, στο εσωτερικό της γης. Στο εσωτερικό, στη διάσταση γη έχει πάει. Στη ζούγκλα θα κρυφθεί, σε βάλτο έχει βρεθεί. Στους πάγους έχει παγιδευτεί. Στους πάγους, στη λάβα, στη λάβα σε ένα ηφαίστειο. Παντού εκτός από τη Νέα Υόρκη. Μαλάκα είμαι σίγουρος ότι αν πάω από εδώ λευθεία θα πέσω στη Νέα Υόρκη. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Εμείς έχουμε και την Κίμπερλι. Και τακτοποιήσει εκεί όλα τα παιδιά τη γενιά μου. Α, την είχε τιμήσει την Κίμπερλι. Καλά. Εγώ είμαι μεγάλο μαλάκα όταν είχα τιμήσει την Κίμπερλι. Δεν είχα τιμήσει την Κίμπερλι. Ήταν σαν την Ερμιόνη του Χάρι Πότερ. Α, ήταν η Ερμιόνη τη γενιά σου, α το πούμε έτσι. Είναι έτσι. Τρομερή παιδέρα. Ήταν πιο μεγάλη από μένα. Όταν λέμε Ερμιόνη εννοούμε στι τελευταίε δύο ταινίε. Έτσι. Μαλάκα, κανεί δεν σε πείστε. Ουδέποτε. Και στην τελευταία ταινία σου είναι τέλο κιόλα. Τέλο. Εκεί που ο Ρόν είναι χοντρό. Που είναι όλοι σαραντάριδες λες. Εσείς τι είχατε? Εμείς είχαμε την Εμπριολονίλ, μαλάκα. Ναι, σαν μπανάνα ήταν ένα μαλάκα. Συντράτο κομμενάκι. Μετά την Εμπριολονίλ είχαμε... Α, είχαμε την Ήρμα, τη συνάδελφό της. Το Μάρτυρα του Ιαχωβά, ναι, ωραία. Είχαμε την Black Lotus που έπαιζε κολλέ με τον Λεωνάρντο. Α, Interspecies. Ήτανε ninja κτηνοβασία η φάση, οπότε είναι cool. Για ποιο λόγο να κάνανε κάτι αυτοί οι δύο? Αχ, Λεωνάρντο, τι ωραίο πράγμα που είσαι. Ναι, πώς κάνουμε σεξ. Δεν έχω... Κάπως. Επίσης τώρα το θυμήθηκα, έτσι έχετε κορδέλες, τις οποίες δεν τις φοράτε καν πάνω από το κεφάλι, τις φοράτε στα μάτια εδώ. Ενώ εμείς έχουμε ωραία κράνη μηχανόβια. Σαν μπουρνιαζιώτη, δεν σύστημα. Μαλάκα είμαστε γιατί έχουμε ξεγραφίσει αυτά τα ζόρτ πάνω. Έχουμε δόντια από δεινόσαυρους και τέτοια. Κέρατα. Ναι, ρε. Τα κράνια έχουν πάρει insignia, ξέρω εγώ, και τέτοια. Εκτός και αν είναι το ζώο. Τουλάχιστον εμείς με τις κορδέλες κουνιέται το στόμα, καταλαβαίνεις ποιος μιλάει. Εσείς για να καταλάβετε όταν είναι πάνω από δύο Power Rangers στην οθόνη, για να καταλάβεις ποιος μιλάει πρέπει να δεις ποιος έχει Parkinson, μαλάκα. Είναι όλοι. Εντάξει τώρα, εμείς είχαμε μάθει και τις φωνές τους. Σου έκανα τη χάρη και απλά έτσι ανέφερα ότι έχω ζώο δεινόσαυρους ρομπότ. Απλά ανέφερα ότι έχω κακούς. Ήμουν πολύ ελαστικός μαζί σου. Αλλά επειδή μου έχεις πρίξει τα αρχίδια, θα σου το πω. Βασικά δεν θα σου το πω. Πέφτω. Αλλά δεν γίνεται να χάνω κάθε φορά σε αυτή τη μαλακιά. Δεν γίνεται. Πώς γίνεται να χάσω τα κολοχέλο νιτζάκια? Είναι πληρωμένη επιτροπή. Είχε δίκιο ο Βαγγέλης στα παλιότερα επεισόδια που το έλεγε για τον καθένα. Και κάποιος τρίτος τους πληρώνει όμως από ό,τι φαίνεται. Ναι, ναι, ήταν πληρωμένη. Βάλτε εδώ το βίντεο που λέει του Βαγγέλη πληρωμένη. Εδώ! Εδώ πέρα, σε annotation. Στο μοντά, βάλτε ρε μαλάκα. Σε ποιον μιλάς? Είναι η φάση που παίζει ο Βαγγέλης από ένα παλιό επεισόδιο εδώ. Στον εαυτό του το λέει. Στο Μιχάλη του μέλλοντος. Μιχάλη του μέλλοντος εδώ.
Batman ή Iron Man, Robocop ή Terminator, κονσόλα ή PC, πειρατές ή Ninja, South Park ή Family Guy, η μάχη συνεχίζεται. Διάλεξε πλευρά.